ειλικρινών, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν το ξέρω να σας απαντήσω. Λέω πάλι, είναι ότι για τη δική μου τη δουλειά, εγώ μέσα σε αυτό το τρίμηνο του τετράμινου πρέπει να τα έχω ολοκληρώσει όλα. Δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα. Ωραία, παιδιά, ακούστε. Ένα πράγμα είναι, σας είπα να κάνω μια συζήτηση να δω πώς το γνωρίζετε. Μα δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε. Υποθέτω ότι πόσο είναι η μισθοδοσία σας. Εκεί που είναι, γιατί η δέσμευση αυτή που σας είπα εγώ για τον διακανονισμό των παλαιών προϋποθέτει την νορμάλ καταβολή των εργόντων δεσμεύων. Έτσι, δηλαδή, έτσι, διακανονίζουμε αυτά που τα διακανονίζουμε, τα θα πληρώνουμε κανονικά. Εκεί που είναι να πληρωθείτε τώρα 100.000, πρέπει να τους πληρώσει και να μην αυτονομίζει. Να το κοιτάξω αυτό το πράγμα με καλή διάθεση. Αλλά το ερωτηματικό στο μυαλό μου παραμένει. Να μου πείτε, στα σύνορα του μεγάλου. Εγώ θέλω να το δω. Έτσι. Και από εκεί και πέρα μπορεί, αν υπάρχει ο τρόπος και είναι δεσμευμένα τα λεφτά, δηλαδή αν υπάρχουν και τα χρήματα, ρε παιδιά, να σα καταβάλω και δύο μισού. Δεν γίνεται θέμα. Αφού έτσι και αλλιώ άνοιξε η δίκη, κοιτάξτε. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιο δεν έχει βάλει την υπογραφή. Αν έχει βάλει όμω την υπογραφή, είναι προφανέ ότι υπάρχει μία δίωδο σε ένα βλάι. Εγώ δεν το γνωρίζω, δεν σημαίνει ότι δεν το γνωρίζω εγώ. Εσύ δεν θέλει να το πάρει. Εσύ δεν θέλει να το πάρει και το πάρει το σιγά. Δεν θέλει να καταλάβει. Έτσι, ψέματα. Νομίζω. Μα κάτι δεν είναι μια κατηγορία. Αλλά να σας πω κάτι.
αναστολικό βήμα εναντίον σας μέχρι τις 12/1/2012. Ναι, αλλά τότε με εμερία δέχομαι. Τότε με εμερία δέχομαι. Εάν θέλετε να μιλήσετε για τους στόχους της περιφερίας, αυτούς θα κατακάνετε κατά την άποψή μου να μην τους πληρώσετε ποτέ, αλλά είναι άλλο θέμα. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ευκαιρία.
Καλύτερα να μιλήσει για το πράξιο παρά να μιλήσει για το πρόβλημα.